Τα θέματα της οικονομίας και κυρίως το θέμα των εκποιήσεων θα συζητήσουμε με τον οικονομολόγο Γιώργο Θεοχαρίδη, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο. Κύριε Θεοχαρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από το γεγονός ότι δεν θα καταβληθεί η επόμενη δόση από την Τρόικα για την οικονομία? Ναι. Σίγουρα δημιουργείται ένα κλίμα ανασφάλειας. Δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες ένα κλίμα ανασφάλειας. Επηρεάζει και το εσωτερικό, επηρεάζει τους Κύπρους πολίτες, αλλά επηρεάζει και πώς μας βλέπουν οι ξένοι επενδυτές, οι ξένοι δανειστές που θα ήθελαν να κάνουν μια επένδυση στην Κύπρο. Αυτό δεν μας βοηθά. Πιστεύω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι υλοποίηση των συμφωνηθέντων του μνημονίου είναι μονόδρομος. Θα πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να βγούμε από αυτό το μνημόνιο. Ήταν αχρίαστη, κατά τη δική μου άποψη, όλη αυτή η αναταραχή που δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες. Είδατε τις τεράστιες εκροές που είχαν οι τράπεζες από τους καταθέτες τους. Είδαμε τους ξένους επενδυτές να ανησυχούν για το τι γίνεται στην Κύπρο. Βέβαια θα έλεγα επίσης ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα ήταν καλύτερα αν μαζί με αυτό το νομοσχέδιο εκποιήσεων έφερνε και το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας. Γι' αυτό πολλά από αυτά τα προβλήματα που δημιουργηθήκαν και τις ανησυχίες των κομμάτων πολύ πιθανόν μέσα από αυτό το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας να μην υπήρχαν. Η Τρόικα βλέπουμε, και όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ προηγουμένως από την ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες του Παύλου Ξανθούλη, ναι, ότι η Τρόικα θα εφαρμόσει και στην Κύπρο την συνταγή της Ελλάδας. Δηλαδή, παγωποιεί, βάζει στον πάγο το πρόγραμμα αξιολόγησης και δεν πρόκειται να συνεχιστεί η αξιολόγηση του προγράμματος μέχρι να λυθεί το θέμα. Ναι. Ναι, φαίνεται ότι και είναι αυτός ο τρόπος που χειρίζεται τις χώρες του μνημονίου η Τρόικα, όπως χειρίστηκε και την Ελλάδα, χειρίζεται και εμάς. Να καταλάβουμε όμως ότι η Ελλάδα είναι μια διαφορετική περίπτωση. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, είναι μια συστημική χώρα που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα περαιτέρω προβλήματα γενικά στην Ευρωζώνη. Η Κύπρος είναι ένα πολύ μικρό μέρος του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Δεν έχουμε τόση μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη όσο έχει, πιστεύω, η Ελλάδα. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με την Τρόικα. Υπάρχουν κάποια συμφωνηθέντα, θα πρέπει να τηρήσουμε αυτά τα συμφωνηθέντα. Μέχρι τώρα τα πηγαίναμε αρκετά καλά. Είχαμε τις αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης, είχαμε τις θετικές αξιολογήσεις από την Τρόικα. Προβλεπόταν το 2016 να φύγουμε από το μνημόνιο. Ελπίζω ότι θα φύγουμε από το μνημόνιο το 2016, αλλά δυστυχώς είναι ένας μονόδρομος. Δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν θα μπορούμε να πούμε ότι να φύγει η Τρόικα, να δανειστούμε από τις ξένες αγορές, επειδή αν σταματήσει αυτή η υλοποίηση του μνημονίου, πολύ πιθανόν να δούμε τα επιτόκια της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκτοξεύονται και πάλι, όπως έγινε το 2011 που είχαμε τα προβλήματα και δεν προχωρούσαμε σε μια συζήτηση με την Τρόικα για να λύσουμε τα προβλήματα που είχαμε. Αναφέρατε προηγουμένως στο πλαίσιο αφαιρεγγιότητας ότι η κυβέρνηση δεν το έφερε μαζί με το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις. Ναι. Αυτό το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά? Αυτό το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας που ακόμα δεν έχουμε ακριβώς δει πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο αφαιρεγγιότητας, αλλά μέσα από αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να υπάρχει ο δείχτης προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, που ήταν αυτό το ζητούμενο που θέλαν τα κόμματα, ότι δεν υπάρχει ο δείχτης προστασίας. Μέσα από το υφιστάμενο νομοσχέδιο των εκποιήσεων δεν υπήρχε ο δείχτης προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες. Να τονίσω όμως ότι συζητιόταν πολύ το θέμα ότι θα υπάρξουν μαζικές εκποιήσεις, θα διώξουν τον κόσμο από τα σπίτια τους. Ναι, τα στεγαστικά δάνεια, άμα κοιτάξουμε το συνολικό προβληματικό δανεισμός που υπάρχει στις τράπεζες, είναι ένα μικρό μέρος από το συνολικό δανεισμό. Και στις τράπεζες δεν συμφέρουν οι μαζικές εκποιήσεις. Επειδή από τη στιγμή που προχωρήσουν σε μαζικές εκποιήσεις, θα δημιουργήσουν πρόβλημα στις τιμές των ακινήτων και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο ίδιο τον αισιολογισμό. Αυτό που θα σημαίνει θα χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Δεν το θέλουν αυτό. Αλλά θέλουν ένα νομοσχέδιο που να τους δίνουν τα εφόδια να ασκήσουν πίεση σε αυτούς τους δανειολήπτες που δεν συνεργάζονται, στους μη συνεργάσιμους δανειολήπτες. Αυτό θα πρέπει να το έχουν. Πιστεύω όμως και με αυτό το σχέδιο αφαιρεγγιότητας θα υπάρξει αυτός ο δείχτης προστασίας που ζητάνε τα κόμματα και θα πρέπει να επιστρέψει η ηρεμία γενικά στο σύστημα, θα πρέπει να υπάρξει η κοινωνική συνοχή. Χρειαζόμαστε το ξένο χρήμα.
Χρειαζόμαστε τους ξένους επενδυτές. Για να έρθει ανάκαμψη στην κυπριακή οικονομία, χρειαζόμαστε αυτό που λέγεται foreign direct investment. Το είχαμε δει με την Τράπεζα Κύπρου τελευταία. Ένα δισεκατομμύριο, το πιο μεγάλο foreign direct investment που έγινε στην Κύπρο. Θέλουμε κι άλλα τέτοια. Αλλά δεν θα γίνουν κι άλλα τέτοια από τη στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η αναταραχή. Και γι' αυτό η Τρόικα μας έβαλε στον πάγο για την εκταμείευση της επόμενης δόσης και επίσης ανάβαλε την επόμενη κάθοδο του στην Κύπρο, επειδή πρέπει να λυθούν αυτά τα θέματα. Όσο πιο γρήγορα τα λύσουμε, τόσο καλύτερο θα είναι για την κυπριακή οικονομία. Μάλιστα. Αλλά να προσθέσω επίσης ότι και για τις τράπεζες, οι τράπεζες θα πρέπει να αρχίσουν αναδιαρθρώσεις. Άμα κοιτάξουμε τις αναδιαρθρώσεις που γίναν στο σύστημα από όλο το προβληματικό δανεισμό τους, μόνο 5% από τα δάνεια τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Άρα πρέπει να είναι από όλες τις πλευρές. Και οι τράπεζες πρέπει να βοηθήσουν. Πρέπει να βοηθήσουν είτε εκταμείευση, είτε επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής αυτών των δανείων, είτε να μειώσουν τα δανειστικά επιτόκια, για να μπορούν και τα δάνεια, οι δανειολήπτες να εξυπηρετούν τα δάνεια τους. Κύριε Θεοχωρίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.